ολόκληρη στον αγώνα για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου που έκτιζε σχολιά και εκκλησίες στη Βόρεια Ήπειρο, που αναλώθηκε για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, κοίτωταν γαλήνιος μέσα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που αυτός έκτισε. Εκτός από τις χιλιάδες κόσμου που τον προσκύνησαν, παρευρέθησαν ακόμα από το χώρο της Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Παραμυθίας Τίτος, ο Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Ιωάννης, ο Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Σεραφείμ Μετζελόπουλος ως αντιπρόσωπος, ο Νικοπόλεος Μελέτιος, ο Λαρίσης Θεολόγος, ο Σπάχτης Ευστάθιος, ο Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ, ο Άρτης Ιγνάτιος, ο Εργολίδος Ιάκωβος, ο Κίτρος Εκατερίνης Αγαθόνικος, ο Λευκάδος και η Σάκης Νικηφόρος, ο Φωκίδος Αθηναγόρας, ο Δημητριάδος Χριστόδουλος, ο Πρεβέζης Μελέτιος, ο Βερίας Παύλος και ο Μητροπολίτης Σπάρτης. Από τον πολιτικό τώρα χώρο παρευρέθησαν ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Τώρα Παπογιάννη, ο βουλευτής Ιωαννίνων Αντώνιος Φούσας, ο Γενικός Γραμματέας Περιφερίας Ηπείρου, ο Νομάρχης Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος Κονίτσης και ο Δήμαρχος Δελβινακίου. Ακόμα παρευρέθησαν εκπρόσωποι συλλόγων και συνδέσμων βορειοϊπειρωτικού αγώνα, εκπρόσωπος της νεολαίας της Ομόνιας, καθώς και εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων. Η νεκρόσιμη ακολουθία και οι επικίνδυνοι λόγοι ολοκληρώθηκαν στις 2:15 μετά το μεσημέρι και στη συνέχεια η σωρός του Μητροπολίτη με συνοδεία φιλαρμονικής και τιμητικών στρατιωτικών αγημάτων μεταφέρθηκε στη μονή Μολυβδοσκεπάστου, όπου έγινε και η ταφή στις 4 το απόγευμα. Ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός ετάφη μέσα σε ένα κλίμα έντονη συγκίνηση. Χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούσαν τραγούδια του βορειοϊπειρωτικού αγώνα και φώναζαν αθάνατος. Εμείς από την πλευρά μας να προσθέσουμε μόνο κάτι. Το έργο του να βρει έναν άξιο συνεχιστή. Από την Κόνιτσα και την Ελένη Ζαμαρία, καλό σας βράδυ. Που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των βορειοϊπειρωτών. Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που παρευρέθη στην κηδεία του Σεβαστιανού, έστειλε ένα ευθύ πολιτικό μήνυμα προς τον αλβανικό λαό και την ηγεσία του. Εκατοντάδες πιστοί από κάθε γωνιά της χώρας ήρθαν από το πρωί εδώ στην Κόνιτσα, στον ιερό ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, για να αποτίσουν φόρο τιμή στον ιεράρχη που συνέδεσε το εκκλησιαστικό με το εθνικό φρόνημα και αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Ήπειρο. Ήταν ένας υπέροχος αρχιερέας, σεμνός, άγιος, αγαπούσε πολύ την πατρίδα του, τους βορειοϊπειρώτες, την εκκλησία. Μετά την νεκρόσιμη ακολουθία, ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός έκανε τον τελευταίο του περίπατο στους δρόμους της Κόνιτσας, κάτω από τις επιθυμίες του πλήθους, καθώς η σωρός του μεταφέρονταν στην ιερά μονή του Μολυβδοσκέπαστου, όπου και το μεσημέρι έγινε η ταφή. Στην κηδεία φανερά συγκινημένος παραβρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ να τον ξεχάσει. Με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ, αισθάνομαι επίσης χρέος να στείλω ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας. Η Ελλάδα επιθυμεί να έχει ως γείτονά της μια ευημερούσα και δημοκρατική Αλβανία, στην οποία να ζει αρμονικά με ολόκληρο τον αλβανικό λαό και η ελληνική μειονότητα. Πολλοί βορειοϊπειρώτες απίφθηναν το ίστατο χέρι στον άνθρωπο που με το φλογερό του λόγο διεθνοποίησε το πρόβλημά τους. Η μεγαλύτερη τιμή για μας είναι να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα που αυτός άρχισε, δημιούργησε, ακολουθήσαμε και ελπίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής μας θα τον φέρουμε σε πέρας και θα δούμε εμείς αυτό που δεν είδε ο ίδιος. Αθλητική ενημέρωση. Παπογιάννη, ο βουλευτής Ιωαννίνων Αντώνιος Φούσας, ο Γενικός Γραμματέας Περιφερίας Ηπείρου, ο Νομάρχης Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος Κονίτσης και ο Δήμαρχος Δελβινακίου. Ακόμα παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοϊπειρωτικού Αγώνα, του οποίου ήταν πρόεδρος, εκπρόσωποι από την Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοϊπειρωτικού Αγώνα, από την Βορειοϊπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, την Κεντρική Επιτροπή Βορειοϊπειρωτικού Αγώνα και εκπρόσωποι της νεολαίας της Ομόνιας. Η νεκρόσιμος ακολουθία άρχισε στις 12 το μεσημέρι και εψάλλει από το σύνολο των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Yeah.
άσπερος κατά το μέλεο σου δεόμεθά σου επάκουσον και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Σεβαστιανού Αρχιερέως, Πατρός και Επιμελάρχου ημών, και υπέρ του συγχωρηθεί με αυτό πάθη, με λιμαγούσιονται και ακούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ένθε οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών, και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεϊφόμες. Ανάσταση, ζωή και ανάπαυση του κεκριμένου δούλου σου, Σεβαστιανό, Αγιερέως, Αδελφού και Συντουργού ημών γενωμένου, εσύ την δόξα των αναπέμπτων εσύ το ανάπη σου πατή και το Παναγείο και αγαπώ και το οποίο σου πνεύμα την ίδια ή Χριστούς αιώνας των αιώνων.
και δόξα να μπέχουμε λύση των άρθρων πατρί. Παναγία και καθόλου φίλο του νεύματι. Νίκαια και σε όλα του νεόνου. Εντολή δε πάλι με
Βαστιανού Αρχιερέως, αδελφού και συλλητουργού ημών και νομένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρτο του Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωτιό του Πνεύματι, νυν και αρή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Στον ανθρώπο
Κυριακό Αρχιερέως, μ' αδελφού και σύντροφου ημών και του μέρου πιστεύω Θεός ημών, της ειδικόψα να πεμπόμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματις, δίκαια ήγες ψεώνα. Χριστό το αθάνατο βασιλικό ίσο μέρος.
Κύριε, φωτιέ του θανάτου, εν τες αβέσαγει ο
Του Κυρίου που μη φάζομαι
υπέρνητος, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν πολύ αρχαγγέλου και εν σάλπιτι Θεού, καταβήσεται απ' ουρανού και είναι
και υπέρ του συγχωρητήνε μαμημένη μα εφουσιόντε και αφούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθάνατο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Και το έργο αμέτρητο και η φιλανθρωπία άνθρωπο και η βασιλεία αδιάφορο, που έπιασε την προσωπική παρασυγκύρια. Πάση ήταν ανθρώπου και κοινό του οποίου έπαιξε χρέο και όρο προηγουμένω. Διώσε και τα έδωνε κύριο Θεοσημό. Τον τούτο στου Σεβαστιανών αρχιερέα, αδελφών και συντριβών ημογενόμενο, τον επιτείνει με στάση ζωή σε μη κυβερνέντα εγκόρπη Αβραάμ και Σάρα και ακόμα ανάπαση. Και όσο περιμετρική σε ενδεκτησία σου και τριγών αυτών κατέστησα, ούτε και με τον αγίο σου τη αστυρίου ανάδειξε ο κύριο του. Επί ανθρώπων προσωπική αξία κατακοσμίστα, επί αγέννων τη συνόξη κατάκτων πρόκληση, αυτό επί τη γη τη ζωή αυτού ευρώξα σα. Αυτό δε και την έξω του βιβλίου αυτού εν τη εισόδου του αγίου σου πίσω. Και το πνεύμα αυτό με τα πάντων των οποίων συνεπαρσιστάν το συνερίσκησο. Πατησί ανάσταση ζωή και ανάπαυση, του κεκριμένου τόνου στο Σεβαστιανό Αρχιερέα, αδελφού και συντριγού εφημών και νομένου με ξένα θερασμού. Και εσύ την δόξα να φέρουμε στην αγάπη σου πατρί, για το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκη αίτη στι ώρε των άνθρωπων. Δηλαδή άμπλων καταργήσας και ζωή του κόσμου σου λεϊσάμεν. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του κοιμηθέντου δούλου σου Σεβαστινού Αρχιερέως, αδελφού και Ιησού του γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξιος, εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνω άτομα το παραυτού πραφέν, λόγου, έργου, ιδιαιτία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συμφώνησης. Ότι ούτε έστειν άνθρωπος ως ζήσετε του χαμαρτήσει. Σίγα μόνος εκτός αμαρτίας, δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Ότι στη ανάσταση τη ζωή και η μακανάφηση του κοινωθούντου σου στη βαθούν αρχαία, αδελφού και συντριγούν μου γενωμένου Χριστέτος ημών. Στην δόξαν αναπέμπωμεν σύγχρονο σου πατρί, το Παναγία και αγαπητό του πνεύμα την ίδια η ίδια τη αιώνα των αιώνων. Αμήν. Του κυρίου Δεϊθόμεν. Ότι εσύ ανάσταση τη ζωή και ανάπαυση του και τιμημένου δούλου του Σεβαστιανού, αδελφού και συντηρητικού και ανωμένου Χριστέα Θεοσμών, και εσύ την δόξα να παίρνουμε στην αγάπη σου πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αήθη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί, Κύριο, και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αήθη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ο Χριστός δόξα. Ο κενευρό και ζώντα την εκπληκτή ενέργεια στα θάνατο βασιλεύσει και αναστάσει την μικρό του Χριστό ο αληθινό του Ασημό. Τις πρεσβείες των Αγράφων και Παναγόμων Αγίωσης του Πετρός, τον Αγέρα Δόξη και τον Επίπεδο Αποστόλων, τον Αγέρα Δόξη των Πατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, το Αγίου να τρεγμένο Δόξη του Τούλαθρος, του Λαγάρου, και την ψυχή του Εξημών Μεταστάντος Σεβαστιανού Αρχιερέως, αδελφού της του Τρυπώνημων Γερμένου, εσχυρέ δικαιών τάξεων, επί όρκης Αβραάμ αναπάσχει, και με το δικαίωμα συνεχιστήσε. Πάντα ελεήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Είδομαι εγώ ότι αν η επίγειος κατοικία ημών κατεληθεί, έχουμε κατοικία εκουράνιων διαμέσου του Θεού. Και ούτω τρόπος ελπίζομαι επίσης χριστιανοί ότι όντως
ζωή, την οποία το ονομάζει ως σκηνή. Έτσι είναι η ζωή μας, ενώ η πραγματική πατρίδα μας είναι ο ουρανός, είναι ο νεότης, είναι ο παράδεισος. Ο Δέγερος Χρυσόστομος λέγει ότι ο παράδεισος ούτε για τον διάβολο γέμονε, αλλά για τον άνθρωπο. Αυτά τα λόγια τα οποία αναφέρει η Αγία Γραφή, ο ίδιος ο αδελφός ημών και Χριστός Ιωσιανός θα έχει τηρήσει ακρατάντως. Πρώτον μεν, όσο χρονικό διάστημα ήταν εδώ, πραγματικά ήταν όχι μόνο ο πιστός χριστιανός, όχι μόνο ο ευσεβής, αλλά ήταν και ο δραστήριος, ο οποίος τόσα πολλά προσέφερε στην Εκκλησία και ιδιαίτερος στην Βόρειο Ήπειρο της αδελφούς μας τους Έλληνες, που πραγματικά, εάν εκείνος δεν ενεργούσε όπως ενήργησε, δεν ξέρω πού θα βρίσκεται σήμερα αυτό το θέμα της Βορείου Ήπειρου. Ευχόμεθα λοιπόν όπως ο Παράδοσος Κύριος τον έχει κατατάξει εσχυλές δικαίων και αγίων και είτε να είναι αιωνία η τιμή του. Αμήν. Ο εκπρόσωπος της Ιερής Συνόδου. Σεβασμιότατε αντιπρόεδρε της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτας Ιεροπάτων κύριε Ιωάννη, σε πτή των Αγίων Ιεραρχών Φορία, Τίμιον της Εκκλησίας του Εσβητέλειου, εντιμότατοι άπαντες, αποφανιστέ και πενθούν πίμιον της Αγίου Πάπης, Μικροπόλεως, Ρήγιου Πόλεως, Φογωνιανής και Κονίξης, ευλάβες ιστόνιμων εκκλησίας μου. Και κύπητε, Κυρίω, Μητροπολίτης, Ρήγιου Πόλεως, Φογωνιανής και Κονίξης, Κυρός Σεβαστιανός. Και κύπητε, πιστεύον, ποιητή, αγαπά, Κυρίου Ελκυζόντων. Και προστίθεται ήδη της συγκίνησης πίστεως την αναπαυθή της Ιεράρχουνας των Πατέρων της Αγιωπάτης ημών Εκκλησίας εν το παλόν μακαρίων Ιεραρχών, όπου ύπος καθαρός εορτασμόντων. Πνεύμα βα Κυρίου εξέλει των αποσκιώματος και το σκήνομα τούτο του μακαριστού Ιεράρχου ελείπει της εξοδίης και τιμές της άνοζούσες κυδεύει η Εκκλησία. Η καρδία δε πάντων ημών των εμπίξη υπερησυχισμόντων ως εν τόν αυτού σκήνομα επί το ακούσμαν των λόγων τούτων της σοφίας του Θεού τελευθύσαντος αντρός δικαίου και όλοι τε εμπίξ εμπίδος αγαπής πληρούτε επί το πνεύμα αυτού εν αγαπής αυριστήσετε ως εν τόν ούτως πατήρ εν καρδίες πολλές εκεχάρακτο το αυτού όνομα και εν εστάρακτο αγάπης και στοργής πατρικής γλώσσων. Μαρτυρείτε τούτο, υπό του πλήθους των παρισταμένων και εξόδων του πνευματικών τέκνων, αδελφών και οικείων. Η ημέρα αυτή καθήν σταματίζει εις αρχή, ο μέγας ούτως εκκλησίας του γένου Σιμών ταυρός και πατήρ και διδάσκαλος, είναι όντως ιερά, διότι είναι το προσώπο αυτού επαντήθη ο θάνατος, εν οικείχει ο Άδης. Μελέσει ο Μακάριος από τον λυπηρωτέρα με τα χριστότερα και θυμηδέστερα, όπου ανάπαυσης και χαρά πασάλιος εκχαίους ο αντισχέτης αρμονίας των Αγίων νόμων. Ήρθεν μεν για τον γεραλόν ιεράρχην ο θάνατος. Ήρθεν μία ώρα ο Κύριος όρισε, ο κυριεύων ζωής και χαρά και βάθη σοφίας απειρούν τα πάντα του το συμφέρον του ανθρώπους οικονομών. Αν εις γνωρίζοντες καλώς την βιωτή να του χαίρομαι και σκυρτώμαι και να δανειάσει το ενδιάδη Θεό έρμον και δοξολογία να αναπέμπομαι διότι εις του δικαίου αυρός των θάνατων τι έτρων επικαιρείται ή διότι θράβεται ο Βόμβιτς και από του εν αυτός χώρικος προβάλλει ελευθέρα και της αγής ότι διαδέχεται το προάβλιον ο ναός την αμνήνο ύπος τον χειμώνα η άνοιξης τον ωκεανό λιμή το όλα η εξέγερσης, την ξενικία του πατρίς, την σκηνή του θεμελίους τέχους απόλυσης. Ο πανυπερπέδιος και καθαρός Θεός δεν αποδέχεται των συμβιβασμών με τα έργα της παρολότητος και ασφαλώς δεν μπορεί η γνησία, την επισκοπική διακονία με την πρόφαση της ειρηνεύσεως ή της ταπεινώσεως. Ανοίγει την βίωδον εις την πρακτική της εσυπηγίας του υπότιτος. Αδιαφορούσα για την επέκεινα προοπτική και την αξιοπρέπεια του τιμιότατου ανθρωπίνου προσώπου. Ο αντιχόμενος όμως τιμιότατος και καθαρότατος
Ο μεγάλος Θεός υπερβάθος αντινομία του πολιτικού ημών περιβλήματος και του δερματίου λιγόνους, ανέδειχθη πιστός Πάτρι Θανάτου και ανέργοτος και ασυμβίβατος ποιητής του αρχαίου ημών κάλους και της αγάπης της χώρας. Ο θάνατος του δικαίου διαβατήριον εσύ ζωής εις αηδίου και Κρήτονος, διότι δι' αυτού επιτελείται η Θεία Είσοδος εκτός όντι Θεό. Και νυν, ο αποδισπετήσας εκ των εφημέρων και γεωδών, Μητροπολίτης Ρήμου Πόλεως, Πογονίδης και Κονίτης και Όσελος Θεός, ποιείται την ειδική του μεγάλη είσοδο, την ειδική του μεγάλη στάντηση μεταυτού. Εισέρετε εν αυτό και να κλείζεται στο δίνετες εν αυτό και ενούτε μεταυτού στους αιώνας. Εισέρετε εν το Θεό, ο μισήσας τα έργα του Νικολαϊκών. Εισέρχεται ο φρικτορός επίσκοπος, εισέρχεται ο θεηγόρος ο πλήτης παραπάξεως Κύριου. Ολόκληρος ο βίαιος έκτου του μεγάλου, φωτίζει την ιστορία του έθνους και της Εκκλησίας ημών, διότι εν αυτό αστράπτουν η καρτερία, η υπομονή, η γενναιότης, ο ηρωισμός και η αριστεία. Ότι τιμημένος κυρός Σεβαστιανός, υψούται βάρος αϊφρενής, εθνικός και εκκλησιαστικός, εκπαίδων και προβάλλων να πράξει εικόνας της ιστορίας του γιγαντόδους ελληνικού έθνους και της θεοπροβλήτου ελληνικής ορθοδοξίας. Ο ιστονόντος όλα εκδημή σας, μαγαριστός ιεράρχης, ανεδείχθη και απεδείχθη, εντελώνης και πράξεση, γνήσιος Έλλην και αγρεθμής ορθόδοξος, ακέραιος, ακλήνης, απλούς, γενναίος, ευάδης εν άνθρωπος την οδό του καθήκοντος, άνευ αμφικρινούς διψυχίας γαλαντέσεως. Μαγόμενος υπέρ των ευγενεσαίων ιδεωδών του γένους και της ελληνικής πατρίδος και της εγγύης ανυπρόβλησε την κορή του Κύρου. Έτσι δε, μίζω να παρησία εν μεδίκλητο, αμυνόμενος των αρχών της πίστεως της Ορθοδόξου Καθολικής ημών Εκκλησίας. Ιδεολόγος και αγωνιστής, ότι υψούν ακόμη εν μια αντωνική Ευρώπη των σαφρών ίδωνων της τυραννικής ολιγαρχίας και της κατανοήσεως του ανθρωπίνου ίδιους και εντάφθα πολλοί βρεκίνοι και άφωνες διεθύμιζον τα τείχη του έσχους μη θυμόμενος της ιδίας αυτού ζωής προκαλώ τους ισχυρούς θεότους του έκρουε ισχυρός εν μέσες Αθήνες αλλά και την οικουμένη το σήμα αντρών του γέρους και συνήγγειρε τους πανέλληνες για το μέγα θέος. Η ηρωική εκναρχική μορφή του απειχωμένου Εράκλου είχε παρά του μεγάλου Θεού το προνόμιο να εμφανίζεται τους ομιλητές και τις εγκύλωτα αυτή στα μέλη της Πραγία, ανεκτική και μοιχεία. Υπέκρυπτε όμως το σάρτη ακατάπητος δύναμη αντιστάσεως και θάρρους, ώστε ότε πρόκειτο περί των αρχαιότητων ομίλημων πίστεως, είπε των εθνικών δικαίων, δεν ελίστασμε συγκρουστή με τα προσώπων κατεχόντων ύψιστα αξιώματα εν τέτοιμη μεγαφή και τη φυγείου. Δυνάμεθα να είπομεν ότι ο παλιός ιεράρχης έπεσε αγωνιζόμενος, ευθυτερής, γενναίος και ένδοξος, καθόλων των δύρων του ανεδείχθη και απεδείχθη. Μεγάλη μορφή εθνική, μεγάλη προσωπικότης εκκλησιαστική, μεγάλη και γενναία ψυχή, βαδίζουσα ηγεμονικός και άκουσα αξιωματικός. Αλλά για να διαλάξουμε νυν την επιζωή ταύτη πορεία του εκλειπώντος πατρός, δέον όπως είπομεν ότι επειδή σας Μητροπολίτης Ρήμου Πόλεως, Πογονίδης και Κονίτσης, κυρός Σεβαστιανός, ο κατακόσμων των επώνυμων φέρων οικονομίτης, εγεννήθη την 20 Ιουλίου 1922 εν καλωδία της Καρδίτσης. Τέκνονε σε γόρμο έρχεται περιόδε των πόφων προς το ιερατικό λειτουργήμα. Ως εκ τούτου, μετά τους εγκυκλίνους αυτούς σπουδάσεν τη διαιτέρα του πατρί, εφήτησε εν το τότε ευρασκαλείο Κορίνθου. Ελαπής δε εν τη θεολογική σχολή του ενατήρησης Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ανεκηρύχθη πτυχού πτυχίου πως αυτής, τον Δεκέμβριο του 1941 αριστεύσας γραμμός. Ακολούθως, εξεκλήρωσε από στην κρυπτά πνιγόν πατρίδα, θεωτικά σας του υποχρεώσεις, υπηρετήσας επί 28 μήνας και επί της σχετική υπηρεσία του Εθνικού Ημών Στρατού. Από τον θεωτικό του δε χρόνο, διπόλυσε μεταβαθίας επιγνώσεως εν το κατηγητικό έργο της Εκκλησίας.
ευδοκιμών εν το κηρύγμα του θυρώμου, ως ελήφθη καταρχάς, ως λαϊκός ιεροκήρυξ, υπό θρησκευτικών συλλόγων, και υπηρέτησε εν τη ευλογία της Μητρός Εκκλησίας, εν την περιφερία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Εγγραφείς δε εν τη Ιερά Μονία Σωμάτων Πετράκη, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εκάρι μοναχός με τον ομαστή Σεβαστιανός. Έχει τον ίδιο διάκονο στην Πλεαγωστή Αυγούστου του 1956, υπό του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λίμπου και μετέπειτα Δίκης και Σταυρών κ. Διονυσίου. Τον Απρίλιο του 1957, διορίσει ιεροκήρυξ παρατηρά Μητροπόλιο Ανίνων, προχειριστής της Πρεσβύτερων την 26η Ιουνίου 1957, υπό το ίδιο Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Δημητρίου. Ως ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνου, εδίδαξε εν το ιεροδασκαλείο της Ιεράς Μονής Βεράς, καθώς και εν την παραφθήνη του Λουγούσα, εκκλησιαστική πρωτησυριακή σχολή. Θεολογικά μαθήματα απομενητικής, λειτουργικής, καθηγητικής και ερμηνείας και της διακρίτης. Ως άφθος, εν την Ιωαννίνης ως σημαία Παιδαγωγική Ακαδημία, εδίδαξε το μάθημα της θρησκεολογίας. Κάφταδε χωρίς του δεπιστημή να παραλείπει τη στην εκπλήρωση των καθηκόντων αυτού, ως ιεροκήρυκος καθηγητού και πνευματικού εν τη Ιερά Μητροπόλη Βασιλού. Πότε δε Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1967 εξέλεξε έναν θρόνο ως Μητροπολίτη της Θεοτιμή του Τάφτης Μητροπόλεως, κατέλαβε τον θρόνο ούχος τυράννητα δεινά, η τετραρχία, η τριμουργία, καθώς είπε η θεολόγος σχολή. Άλλος Χριστού διαγωνία φροντίζων της λαού σωτηρίας και πάντα ποιών και υπομένων της υποδομή πιστών και καταρτισμών της Θεόφεν αυτό επιστευμένης εκκλησίας. Παραλαβώ την διαπίμαση της ακριτικής και των βουλή του τάφτης Μητροπόλεως προσήγενε αυτό και πάντη πυμνίου ενώ το Πνεύμα το Άγιον έρχεται το αυτόν επίσκοπον ποιμένη την Εκκλησία του Θεού. Γενόμενος τύπος των πίσκων εν πάση. Αποδέξω τη δύναμη του έτους επί 28 συναυτά έτη, έως της παρελθούσης Δευτέρας, όταν εξεδίμησε προς Κύριον τον Δομήτωρα της Εκκλησίας, είναι η χαρά αυτού πληρωθεί εκ της Θεοκτίας, κατεδαπάνησε αυτόν εις πλησμονή έργων αγαθών, εν τη διακονία της λαθούς αυτό κανονικής ευθύνης. Και επειδή το σχήμα του κόσμου που του παράγει, και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μέχρι στον αιώνα, ο απειγόμενος ιεράρχης χαρά χαίρων μετατίθεται εν τη αγκύρω ζωή, δεικνύων ότι ο μεταπράξος γινώσκων και μεταγνώσεως πράξων, θρόνος και υποπόδιος προπόδιον εις του Θεού. Είναι αληθές ότι εποσμή των διαρετών έλληνες εμπρέπουσιν ανδρή εμπεπιστευμένο ότι αυτήν εκκλησιαστική διαγωνία. Ίδιον αυτοί το οικειμονικό της και το θείον τούτο αυτού ιδίωμα ανεβίβαζεν αυτόν εν τη σώμαση και τον δισταζόμον έναν της Εκκλησίας και αυτόν εν τον εχθρόν αυτής. Ποιης δεν μαρτυρεί τας αρχαιρατικάς αυτού αλεπάς. Εξεπλήρου μεταπολής της αγάπης των διδακτικών αυτού έργων, υπακούων το Θεοπνεύστο συγγραφή των έργων τη, διδακτικών είναι εκ των επίσκοπων, αντεχόμενων του κατά την διδαχή της του λόγου. Όντως εζήλωσε το αγαθό και ούτε επισκύνθη, διότι έργα ευπηγίας και στολικής, κοσμούν την ιερά αυτήν γη, έργα ειδικά. Άπαξ, επιβαλών την χείρα αυτού επί της τρόπιλους εργασίας το άλλο εσπούδαζεν όπως αποδιέθετος εις την Βασιλεία του Ουρανού. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας εστερήθη δια του θανάτου του επιτυπώντος μέλους αυτής, ιεράρχου συνδυάζοντος σπάνια αρμονικός, συνείδηση της υπερκοσμίου αποστολής του, με τα βάπης τρυπεράς, ατρόμινων παρησίαν, με τα συγκινητικής επιοικίας, άφθαστον τεπνευροσύνη, με τα μεγαλειώδους αξιοπρεπίας, σοβαρότητος με τα μυθιότητος και απρόπτα τρόπων με τα ευγενίας απαραβίλου, πραότητος και αγάπης έως αυτοθυσίας με το οργής ενώπιον του ψεύδους υφιανδήποτε μορφή. Ο θάνατος ως προείπομε γέννησε εστί εν τη αληθινή ζωή και όρος της Αναστάσεως.
εκεί σεβασμιότατε Άγιε Αντιπρόεδρε της Διάρκους Ιεράς Συνόδου, σεις ως τις κοσμίτες σύνων την Ιερά Ταύτην Ακολουθία και κράτητε τα πρώτα και ομιγύρι Ταύτη, ευχηθείτε την αεπρεπτή ψυχή του Μεταστάλλοντος εκ της ευτικού Ανδρός, απολαμβάνωσα την άμεστον υιοθεσία του, την πρόσωπον προς πρόσωπον σχέση με τα αυτού, ως της ουδόλος ορίζεται, το όντως υπάρχοντος της Αγίου Θεού. Σεβασμιότατε, ενώ όσο ζώμεν το παρόν του κόσμου, η αλήθεια αποκαλύπτεται διαλόγου. Πρώτου σιωπηρού όμως του σκηνώματος του Αιγύπτου Μητροπολίτου, ρίμου πόλεως που γόνει εμείς και πολλοί της ισχυρού Σεβάστιαν, τα πάντα δοκιμάζονται έντος του μυστηρίου της σιωπής. Είναι αληθής ο ασκητικός λόγος του Αβάησα, ότι η ρόη είναι όργαν του παρόντος αιώνος, η δε σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Ας παραδώσουμε εις την σιγήν, εις την χρυσήν σιωπή, όσο αδυνατός λόγος ημών, δεν υπηρήθη να συμπεριλάβει και απευθυνόμενοι το απερχόμενο πατρίας υπομένα αυτό. Αλισμόνι και πάπερ και δέσποτα, φεύγεις εις μίαν σκυρδίν κοσμογονικών πέριξιμο λαγών. Αφήνεις πενθούντα το λατρεμόντα σε λαό της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως. Αφήνεις οδυνόμενα και μετακρύοντας τους καλούς, τα πνευματικά σου τέκνα, άτυνα υπάρχει σαν ηθός και δίδαξα στην αιμονή εν τη φυλάξη των θερμοπυλών της ορθοδοξίας και του έθνους. Ποτέ από το χρέος μη κινούντα, αλλά ακολουθούντα σύ το κείμενο του Σταυρού της Αναστάσεως. Όμως, πανσέβασε δέσποτα Σεβαστιανέ, αναπάβου εν γερά μονή μόλιδος και πάσχου, αφής πλησάκης, τον νικηφόρο πεάνα της Αναστάσεως διαπλησίου διεσάρτησε. Συνεχίζω την ενεργία πέριξ του πρώτου του Αγνή, έρχου και υπερημών των περιλυπωμένων με τον κόσμο. Ναι, πολύ φίλητε πάτε, σύωτα την οθής και αλληγή σας, υπέρ της ευκλίας και δόξης της Αγιοτάξιμων Εκκλησίας και το ευσεβούσιμων έργου, ως και των ευχηροπέδες ηρές αδελφών ημών πολιτιβεθών, αγάλου και ευόχου δικαίως, εν διευθερούσι δόξη του νικηφόρου άνθρωπου του Θεού, ούτην ως ευλάβης επικόλησης υπήξες, εν μέσω ημών διαβίου. Σεβαστιανός και κοίμητε, αρχιερέων κλέμος, αυτού εις ανάπαυση, μυριών ημών έκχος. Χαιρετισμός τοποτιμητού Ιεράς Μητροπόλεως κ. Πόλεως Κογονιενής και Κονίτσης, Μητροπολίτη Παραμυθίας και Λιαθών και Μυριμηρέας κ. Τίτου. Αισθάνεται κανείς αδύναμος όταν βρίσκεται μπροστά σε τέτοια μεγάλα πνευματικά αισθήματα και πολύ περισσότερο να σκιαγραφίσει κάτι από τη ζωή τους ή να μπορέσει αξίως κάτι να πει για το παράδειγμά τους. Σκοπός όμως δεν είναι αυτός για τον οποίο να πήρα τον λόγο. Αλλά εθεώρησα χρέος σαν τοποτηρητής της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως και για την περίσταση αυτή οριστής εκ της Συνόδου, νομίζω ότι είναι χρέος μου να απευθύνω τον ίστατο χαιρετισμό εις τον λίγο αγαπητών μας αδελφών, τον αρχιερέα Σεβαστιανό, τον οποίον σήμερα προπέμπουμε εις τα Σεωνίους Μονάς, εις τους κόλπους Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Μπροστά στις μεγάλες αυτές μορφές, κανείς αποκαλύπτεται. Και αν έχει κάτι να κάνει, αξίζει περισσότερο η σιγή. Γιατί διδάσκεται κανείς μόνο όταν με πολύ προσοχή παρατηρεί τις προσωπικότητες αυτές και πολύ περισσότερο όταν μιμείται το παράδειγμά τους. Αν μπορώ να πω κάτι εν συνόψη, γιατί πάρα πολλά τόσο όμορφα μας είπε ο προλαλήσας ομιλητής, είναι με απλά λόγια μας είπε ο Άγιος του Θεού, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά μας, ότι ύψιστον αγαθό στη ζωή για την οποία, στην οποία αγωνιζόμαστε, δεν είναι τα παρελθόμενα πράγματα του κόσμου που εχμαλωτίζουν την καρδιά μας. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό.
αλλά το ύψος των αγαθών είναι ο Θεός, ο λυτρωτής Ιησούς Χριστός, η Παναγία μας Τριάδα. Και αυτόν τον Θεό πρέπει κανείς να δοξάζει με λόγο και με έργο και έμπρακτα κάθε ημέρα. Μας είπε και μας έδειξε με το παράδειγμα του ακόμη ο Άγιος αδελφός μας, ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι απλός και ταπεινός. Όπως απλός και τελευταίος και ταπεινός έγινε ο ίδιος. Και υπηρετούσε τους ίδιους τους αδελφούς. Και έγινε πραγματικός υπηρέτης κατά το παράδειγμα του Κυρίου μας. Ακόμη μας λέγει ότι ο άνθρωπος του Θεού αγαπάει. Αγαπάει όλη του την ψυχή. Πρώτα του Θεού. Την Εκκλησία του Θεού που είναι η γηγοντός της σωτηρίας και τον λαό του Θεού. Γιατί όποιος τον λαό του Θεού δεν τον αγαπάει, δεν αγαπάει και τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε η αγάπη αυτή που γέμιζε τα στήθη του εκφράζεται στα έργα του, στα ιδρύματά του, τα οποία με τον ίδιο φόβο και την παρακολούθησή του και έγιναν και λειτουργούσαν. Και αυτά μας λένε ότι πράγματι ήταν ο άνθρωπος της αγάπης, ο οποίος έμπρακτα έδειχνε τα ίχνη του Θεού. Πού πρέπει δηλαδή κανείς να περπατήσει και τι πρέπει μέσα στη ζωή να κάνει. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τα έδωσε όλα και δεν κράτησε τίποτε για τον εαυτό του. Αυτό ίσως είναι κάτι που δεν δίνουμε σημασία. Αλλά εάν αγαπάς θα μείνεις όλο. Εκείνος που κρατάει κάτι για τον εαυτό του δεν είναι δυνατόν τέλεια να αγαπάει. Εδώ συνήθως κοντάφτουμε στην ανθρώπινη αδυναμία μας, στο συμφέρον και στον εγωισμό. Και κρατάμε περισσότερα για τον εαυτό μας και λιγότερα για τον Θεό. Ή βάζουμε πολλές φορές προκάλεμα τον Θεό για να εκπληρώσουμε δικά μας ωφέλη ή δικούς μας εγωισμούς. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είναι απλούς, ταπεινός και γεμάτος ταπάνηση. Ζει μόνο για τον Χριστό. Αγάπη του και ενωτάς του είναι μόνο ο Χριστός. Και είναι όπου έλεγε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο αιμός έρωσε σταύρωτε και ο κέστηνε μη πήρ φιλόιδον. Ο δικός μου ο έρωτας λέει και η αγάπη μου σταυρώθηκε και εννοούσε τον Χριστό. Και μέσα μου δεν υπάρχει ηλική φωτιά για να καίει. Και είναι μια λαμπάδα μονάχα η ψυχή φλογερή, η ψυχή η πιστή, η ψυχή του Σεβαστιανού, του κάθε Σεβαστιανού. Η ψυχή η οποία αγαπάει Ιησού Χριστού και θυσιάζει για την αγάπη τη δική του. Αυτό το παράδειγμα μας δίνει. Και στην υπηρεσία της αγάπης του Θεού και του λαού του Θεού τον βλέπουμε με την έκφραση της φροντίδας των φτωχών των αδυνάτων και περισσότερων των ταλαιπωρημένων πατριωτών μας, συμματριωτών μας, βόρειων υπηρετών, τους οποίους αγκάλιασε μόνη του τη δύναμη και αγωνίστηκε πολύ σκληρά, χτυπήθηκε από πολλές πλευρές, όμως έμεινε όντως σαν βράχος. Και δεν γνωρίστηκε καθόλου, γιατί πίστευε στα δίκαια της Βορείου Υπήρου και αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία του στιγμή. Και τι μας λέει αυτό το τελευταίο, τι οφείλουμε μαζί με τον Θεό, μαζί με όλα τα ιδανικά που έχουμε, να φυλάτουμε και την κυβωτό μέσα στην οποία γεννήθηκαν αυτά, δηλαδή τα ιδανικά, μέσα σε αυτή τη δοχή πατρίδα, σε αυτόν τον βράχο που λέγεται Ελλάδα, για την οποία πολλοί έδωσαν τη ζωή τους, όπως και ο μεγάλος προστάτης μας, ιερομάρτης Κοσμάς ο Αιτωλός. Στα ίχνη του εμβάθησε ο Άγιος αδελφός μας. Γι' αυτό σήμερα δεν είναι δυνατόν κι εμείς να μην λυπηθούμε κατά το ανθρώπινο. Και εκφράζουμε την λύπη του Χριστού λαού του στην επαρχία αυτή την οποία ο Θεοφιλός επίμενε επί 26 τόσα χρόνια. Για 27 τόσα χρόνια και έδειξε μια Αγία ζωή. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την δόξα με την οποία ο Θεός και στη ζωή του εκαλύτωσε, αλλά και τώρα είμαστε πεπισμένοι ότι πολύ περισσότερο τον δοξάζει, παίρνουμε θάρρος, αν και αδύνατοι, να συνεχίσουμε στα ίχνη του τα φωτεινά τα οποία εκείνος εβάλλει.
πιστεύουμε ακράδαντα όλοι μας ότι ο Σεβαστιανός είναι μια εκλεκτή και αγιασμένη ψυχή. Και τώρα αυτή τη στιγμή ευρίσκεται κοντά στον Θεό και πρεσβεύει για όλους μας. Όλοι λοιπόν ας τον παρακαλέσουμε να πρεσβεύει και για μας και για όλο τον λαό. Να έρθει η ευλογία του Θεού και να μας κατευθύνει και εμάς εις οδόν ειρήνης, στην οδόν του Κυρίου, στην οδόν την οποία ο Άγιος αδελφός μας ακολούθησε. Ας είναι αιωνία αυτή η μνήμη και η Αγία Ευχή του μαζί με όλους μας. Θεία Θήκη, αιμνής του Μητροπολίτου Δρυμπόλεως, Κογονιανής και Κονίτσης, κυρίου Σεβαστιανού. Εν Κονίτσι, 27 Αυγούστου 1994. Σύντομος Υιόκυρος Διαθήκη μου. Κατόπιν της χρονιστής της υγείας μου και επειδή επί του κόσμου τούτου ώρα της εξόδου μου είναι άδειλος, γράφω την ίδια σχεσή την Διαθήκη μου, ήπης αποτελεί και την τελευταία μου βούληση. Πρώτον, ευγνωμονώ εξ όλης ψυχής και καρδίας των Άγιων Θεών, διότι και την ανάξιον όντα από πάσης απόψεως, με ετοίμησε επικοινοτρόπος, αξιώσας με μάλιστα και του ανωτάτου αξιώματος της αρχιεροσύνης. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το Πανάγιο όνομά του εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτερον, ευχαριστώ επίσης την αδελφότητα θεολόγων Σωτήρ, την μητέρα και τροφόν μου εις τα σκλάβνα της οποίας ευαλουχήθην πνευματικός, δια την όλη της πνευματικής βοήθειας και στοργή προς το πρόσωπό μου, μάλιστα δε κατά τα σημέρας της ασθενείας μου. Τρίτον, ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τους πολυτίμους συνεργάτες που μου εγχάρισε ο Θεός εις την επαρχία μου, τόσο τους κληρικούς όσων και τους λαϊκούς, καθώς επίσης και τα ευσεβεστάτα συνεργάτες εις το έργο της Ιεραποστολής, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, του ραδιοφωνικού σταθμού κτλ. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ εις την εκκλησία και την αυταπάρνηση που έδειξαν οι αρχιμανδρίτες πατήρ Ανδρέας Τρεμπέλας, πατήρ Θεόδωρος Διαμάντης, πατήρ Κοσμάς Σιώσος, πατήρ Νικόλαος Χατζηνικολάου, πατήρ Χριστόδουλος Δελικάνης, πρωτοπρεσβύτερος και ψυχή της Ιεράς Μητροπόλεως, ο διάκονος Ιωήλ Κωνστάνταρος, ως και ο τρεκτός μας οδηγός Λεωνίδας Νικολάου. Όλοι οι ανωτέρων τα ηθυσίασαν όλα και ήρθαν για να μείνουν κοντά μου και να εργαστούν με τα πάσης αυταπαρνήσεως και αφοσιώσεως εις το πρόσωπό μου. Το αυτό έπραξαν και εκλεκτέμα συνεργάτες, καθηγήτριες, διδασκάλισσες κτλ. Ο Κύριος να τους ευλογήσει όλους και να ανταμείψει ευτυχής και ενουρανής την θυσία τους και την αυταπάρνησή τους. Τέταρτον, θα είναι το παράληψης να μην ευχαριστήσω και όλους τους ιερείς της επαρχίας μου και των πιστών λαών της και για την αγάπη τους στην θερμή, αλλά και για την ακούραστο και ολοπρόθυμο συμπαράστασή τους στις δύσκολες ημέρες που επεράσαμε. Πέμπτον, πολύ δε ευγνωμοσύνη αισθάνομαι και προς τους εκλεκτούς συνεργάτες του Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοϊδευτικού Αγώνος, Πασιβά, καθώς και προς τα ηρωικά παλικάρια της ΠΕΒΑ, με τη συνεργασία των οποίων εβοηθήσαμε στην προώθηση του βορειοϊδευτικού θέματος. Έκτον, τι δεν να είπω για τους προσφυγισμένους αδελφούς και πονεμένους βορειοϊδευτές, τους οποίους τόσο πολύ αγάπησαν και οι γονείς την ώρα μου τις δυνάμεις για τα δικαιώματά τους. Λυπούμε μόνο πικρά, διότι το επίσημο κράτος δεν έδειξε το αρμόζον ενδιαφέρον, οπότε τα πράγματα θα ήσαν σήμερα πολύ καλύτερα εις την πολυπαθή Βόρειο Ήπειρο μας. Πάντως, παρακαλώ τους αδελφούς βορειοϊπειρώτες να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν ενωμένοι και μονιασμένοι τον αγώνα τους για την ανάπτυξη των δικαιωμάτων τους. Ισχύσε τη ενώση. Εγώ δε ταπεινώς θα προσεύχομαι υπέρ του λιτρομούτων. Έντομο, η θητεία μου εις Ιωάννη Νόση Ιεροκήρυκος αποτελεί την ωραιότερα εποχή της ζωής μου. Ευχαριστώ φίλους, συνεργάτες, καθώς και όλων των γενναίων υπηρετικών λαών
δια την αγάπη τους και την εκτίμησή τους. Όπου ζητώ τώρα συγγνώμη από όλους όσους ελήφθησαν ή επίπραναν καθιονδήποτε τρόπον, παρέχονται και εγώ την εξόλυνση ψυχής και καρδίας μου συγχώρηση εις όσους άθελά τους με ελήφθησαν και μάλιστα εξαιτίας του εθνικού θέματος της Βορείου Ηπείρου. Τώρα ασφαλώς, όπως εξελίχθησαν τα πράγματα, όλοι υποθέτω θα αντελήφθησαν την αγνότητα των προθέσεών μου. Ένατον, περιουσιακά στοιχεία. Περιουσίαν ατομική, κινητήρια ακίνητον δεν έχω να αφήσω. Ούτε επιγνωμίσαν, ούτε απέκτησαν με την ιεροσύνη μου. Ό,τι κλίματα μελετούν στο γραφείο μου, γνωρίζουν οι στενοί μου συνεργάτε ότι ανήκουν εις φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δέκατον, ορίζω τέλος τριμελή επιτροπή εκ των αρχιμανδρητών Θεοδόρου Μπεράτη, Ανδρέα Τρεμπέλα και Κοσμά Σιόζου, όπως ρυθμίζουν κατά την κρίση τους τα προσωπικά μου είδη, είδη άμφια, βιβλία κτλ. Παρακαλώ να δοθούν ως εμφύμιον εις όλους τους συνεργάτες μας. Από τα άμφια, βιβλία κτλ. Κοινά να μείνουν και εις την Ιερά Μητρόπολη. Ενδέκατον, στους κατασάρκες συγγενείς μου αφήνω την ευχή μου και την αγάπη μου. Να είμαι με τον Χριστό πάντοτε. Τους ευχαριστώ δε, διότι δεν πρόσκομα μη δημιούργησαν κατά την περίοδο της ιεραρχίας μου. Δωδέκατον, η νεκρόσιμος ακολουθία μου να ψαλεί παρακαλώ εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εν τον Ίτσι. Η δε ταφή μου να λάβει χώρα στην Ιερά Μονή Μολυκτοσκεπάστου εντός του περιβόλου της Μονής. Τάχα είχα να διατυπώσω εν συντομία. Και τώρα, Συ Κύριε μου, Κύριε, τον οποίον παρά την ευγένεια αμαρτωλότητά μου σε ηγάπησα, γεννού ήλαιος εις την αμαρτωλή μου ψυχή και αξίωσόν με μετά του ευγνώμονος μισθού της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Εμπολίτσι την 27η Αυγούστου 1994. Ο Τριουφόλος, ο Γονιανής και Πονίτσης, Σεβαστιανός. Σύντομος χαιρετισμός του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως των Αγιοκρασάλων, Μητροπόλεως της Γενέθυρας του Μακαριστού Ιεράρχου. Πλήρω λοιπόν και λαός της γενετήρας του
εύχεται ταπεινά και προσεύχεται να είναι αιωνία η μνήμη του αηδίου μητροπολίτου του Τριμφώνιος, φωγωνιανής και πονή της κυρού Σεβαστιανού και από το ουράνιο πλέον πλησιαστήριο να δέεται για τους καταξάκας συγγενείς, φίλους και πατριώτες του, ώστε να τον μιμούμεθα στην πίστη, στην αρετή και την αγιότητα. Τηλεγράφημα Αρχιεπισκόπου Κορίου Καινοτίου Αμερικής, κυρίου Ιακώβου. Μαζί σας κρίνω και εγώ την τελευταία τη ζωή του αγωνιστή Μητροπολίτου μας. Αρνούμαι να πιστέψω πόσο είναι δυνατόν να πεθάνει χωρίς να δει πλήρως πραγματοποιούμενο το εθνικό όνειρό του. Να χαιρετήσει προσωπικά την δικαίωση του πόθου των βορειοεπιρωτών του. Η σκιά του φωτεινή και εκθαμβωτική σαν τον ήλιο, είμαι βέβαιος ότι θα σας προστατεύει όλους σας. Όταν του τηλεφώνησα πριν λίγες ημέρες, μου είπε «Εύχομαι να δείτε εσείς ό,τι δεν είδα εγώ, την ελευθερία των βορειοεπιρωτών. Εύχομαι ο διάδοχός του να συνεχίσει το ωραίο και τον ωραίο και ιερό του αγώνα και ο Θεός να μην σε στερήσει ποτέ από την ευλογία που αθανάτου δεσπότησε, ο Αμερικής Ιάκωβος». Χαιρετισμός του εκπροσώπου της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρου, παρασκευολογιατά του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Κυριαρίου, κυρίου Γρηγορίου. Αγιότατοι Άγιοι Επίσκοποι της Εκκλησίας, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Άρχοντες του τόπου και λαέ του Θεού, από προχθές όλοι οι σταθμοί εκκλησιαστικοί και κοσμικοί το λένε και όλων τα στόματα συγκοψιθυρίζουν. Κοιμήθηκε ο Δεσπότης της Κόνιτσας ο Σεβαστιανός και η αγαθή την καρδιά λέγοντας λένε δεν έζησε να δει το όραμά του πραγματικότητα και άλλοι αυτή είναι η τύχη των μεγάλων μήπως έζησε ο Ρήγας ο Φελαίος να δει την απελευθέρωση της Ελλάδας μήπως ο Μωυσής για να δει τη γη της Ευαγγελίας. Ο σπόρος όμως έπεσε, λέει ένας μοναχός, ποιος ξέρει τι θα κάνει ο Θεός. Το ανίστακτο μάτι της Βόρειας Ηπείρου, που κεντευτικά και παρακλητικά κοίταζε το Θεό και τους ανθρώπους, έκλεισε πια για να ανοίξει πιο φωτεινό, πιο λαμπερό στο ανέσπερο φως την βασιλεία των ουρανών. Το στόμα του νέου Ιερεμίου δεν θρυνεί πια και δεν εκτραγωδεί στον κόσμο τα βάσανα και τις τυραννίες της κατακαημένης Βορειού Ηπείρου, αλλά μεσητεύει ενώπιος ενωπίου στον ειρηνάρχη Θεό για την ειρήνη και την λύτρωσή της. Το παλάτιο της ακριτικής αυτής περιοχής κινδεύεται σήμερα μέσα στην καρδιά του χειμώνα και ο Πανάγαθος και δίκαιος Θεός αμνύμει τον μισθό του εργάτη και κάνει ανοιξιάτικη μέρα, λαμπρά, γιατί πασχαλιά γιόρταζε κοντά του όποιος τον πλησίασε. Σελίδες ολόκληρες μπορεί να γράψει κανείς, όχι για το ποιος έπρεπε να είναι, αλλά για τα ποια ήταν, αλλά για το ποια ήταν η θρηλυκή, η λογική, αγιοπατερική μορφή του κινηθέντος γέροντα Σεβαστιανού. Σαν αγιορείτης όμως και εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, θα εστιάσω την προσλαγιά μου σαν φάερ που εγώ ζούσα κοντά του. Ο Σεβαστιανός
ήταν χαρισματούχος άνθρωπος από τον Θεό και σαν μορφή και σαν ψυχή. Και δόξα τω Θεώ εργάστηκε τα 10 τάλαντα και τα έκανε 100. Έζησε φτωχά, απέριτα, ταπεινά. Δεν ξεπάστηκε που έγινε επίσκοπος. Γι' αυτό πάντοτε ένιωθα ότι μας εκφράζει σαν μοναχούς μέσα στον κόσμο. Μας εκαρδίωνε και μας ανέπαυε η παρουσία του, όχι μόνο εμάς τους μοναχούς και κληρικούς, αλλά και τους λαϊκούς. Έβρισκε κοντά του τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγίων, την φτώχεια και την ταπείνωση, που είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για τη βασιλεία των ουρανών. Έπειτα, εκτός από το χάρισμα της διδαχής που πλούσια υπάρχει στην εποχή μας, αφού τα γράμματα και τα βιβλία αποθήκανε παντού, είχε και το σπάνιο χάρισμα της πατρότητας. Φαίνεται, μέχρι να γίνει πατέρας ήταν υπάκουος Υιός. Με την πατρότητα κατόρθωσε σε αυτή τη δύσκολη και ξεχασμένη περιοχή για πολλούς παράγοντες να επισυνάγει εκλεκτούς εργάτας και αληθινά παλικάρια για το μυστικό αμπέλι του Θεού και να τους κρατά κοντά τους. Δεν έπνιγε τους άλλους, ούτε με το αξίωμά του, ούτε με τα χαρίσματά του. Έκανε στην άκρη να φανεί και του μικρού τη δυνατότητα. Αγώνιστους, χωρίς λογισμούς, σε καλή κατάσταση και πνευματική εφορία τους κρατούσε. Χωρίς να εξοικειώνεσαι μαζί του, ένιωθε ζεστασιά κοντά του. Περπατούσε άνετα μαζί του και στο Ακρογιάννη και στον Ανηφορικό Γολγοθά. Ήταν άρχοντας και άθελά σου ένιωθες κι εσύ ο μικρός Αρχοντόπουλο. Ήταν γεννημένος να πάσχει για το λαό που του εμπιστεύτηκε η Εκκλησία. Από τη στιγμή που την γεννήθηκε μέχρι που απέθανε κοίταζε τα σύμβολα του πάθους. Και εν το Πάσχη χαριτωνότανε και γινόταν άνθρωπος της ξένης και άλλης ποιοτής. Κανείς δεν έφευγε από κοντά του χωρίς να νιώθει γαλήνη στη ψυχή του και επιθυμία βαθιά γρήγορα να τον ξαναδεί. Και φεύγοντας, όλοι ευχαριστούσανε τον Κύριο γιατί διατηρεί ακόμα στην Εκκλησία του δροσοστάλαπτες πηγές. Ο δυνατός ηγέτης και μάλιστα των μεγάλων πραγμάτων είναι κομμάτι σκληρός, απόλυτος, ανυποχώρητος. Ο Σεβαστιανός συνέδεε το σπάνιο αυτό φαινόμενο, να είναι ηγέτης και συγχρόνος φιλόστρωγος πατέρας πραγής και γλυκής. Αλλά για όλα αυτά μπορούν να μας πούν περισσότερα πράγματα οι συνεργάτες του και ο λαός που τον έζησε. Για μας, τους λεγόμενους κατώτερους κληρικούς και μοναχούς και μάλιστα για τους νεότερους, έχουμε ανάγκη από πρότυπα για μίμηση, από πλάτη να πατήσουμε, από κάτι σταθερό να κουμπίσουμε. Ο θάνατος του Σεβαστιανού είναι μεγάλη απώλεια. Είναι αλήθεια, ούτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σε ορισμένες μορφές, όπου κι αν βρίσκονται, έχουμε την αναφορά μας, κληρική και μοναχή. Για τον αγωνιζόμενο κληρικό, όταν ακούει ότι κάποιος επίσκοπος ή ασκητικά, αποστολικά και στήκει τις βροσκές του στον κοσμοκράτορα του αιώνα τούτου, παίρνει θάρρος και δύναμη για το δικό του αγώνα. Αν ο Ιερός Χρυσόστομος παραπονιόταν για την αποχή του και έλεγε «Πού είναι τα δάκρυα του Εφραίου του Σύμβου, πού είναι οι μεγάλοι ασκητές και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, εμείς γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε πού είναι οι αμφιλόγιοι και φιλόθεοι, πού οι Πορφύριοι και οι Ιάκωβοι, πού οι Παΐσιοι και Σεβαστιανοί, που ο κόσμος σαν διψασμένα ελάφια έτρεχαν και μόνο το ηλαρό τους βλέμμα γλύκαινε τον πόνο τους και έριχνε βάσανο στις πληγές τους. Πώς να μην κλάψουμε και θρυνήσουμε και μέγα από παιδό να ποιήσουμε για την πνευματική στέρηση και την ορφάνεια και μάλιστα σε μια εποχή που ο νόμος ασθένησε και αργεί το Ευαγγέλιο.
Κόνιτσα, δεσποτάτες ταυλής πολλούς, αλλά Σεβαστιανό κανένα. Είναι οι προφητικές και μαρτυρικές μορφές που ο Θεός δεν μας στέλνει κάθε, που ο Θεός μας στέλνει κάθε 300 χρόνια, όχι γιατί είναι τσιμπούνι, αλλά γιατί δεν βρίσκονται εύκολα. Παρακάλα το Θεό λαέ του Θεού να φωτίσει την ιεραρχία, να στείλει εργάτη φίλευο και φιλότιμο στο βασιλικό αυτό χωράφι. Όχι για να το διαφεντέψει, αλλά τον οικοκυρεύει και να σας επισυνάγει στη μάντρα της Εκκλησίας, να πάσχει για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Χαίρε γέροντα Σεβαστιανέ στους κόπους των Αγίων Πατριαρχών, χαίρε καλεπημένα μετά των Αγίων Μημένων της Εκκλησίας, χαίρε ταπεινέ και απέριτε καλόγερε μέσα στην πορεία των απαιών σωσίων, χαίρε λειτουργία άνισε που μέχρι τις τελευταίες σου ώρες έλεγες πόρθο έχω να λειτουργήσω. Μου λείπει πολύ και πράγματι η Θεία Κοινωνία δεν είναι τίποτε άλλο παρά επιθυμία Θεού κατά την Ευαγγελική Δασκαλία. Χαίρε δάσκαλε και δυνατέ φραστά της εμπράτειας και της αλήθειας. Χαίρε σταυρωμένη αγάπη και μάρτυρα του Χριστού την προαιρέση. Χαίρε εθνάρχα και εθνεγέρτα του νέου ελληνισμού. Σε ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες, για το καλό σου παράδειγμα, την ειρήνη και την αγάπη που μας άφησες φεύγοντας από τον κόσμο αυτό. Την τελευταία φορά σε ρώτησα στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, θέλεις να ζήσεις, και μου απήντησες για σας και τους συνεργάτες μου που υπεραγαπώ, θέλω. Για τον εαυτό μου καλύτερος είναι ο ουρανός. Ακόμα σε ευχαριστούμε για το τελευταίο μάθημα που μας άφησες. Πέθελες ζητώντας συγγνώμη σαν να ήσουν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός από όλους. Τι με υπέρετε, παιδιά μου, λες, εγώ είμαι ανάξιος και αμαρτωλός περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το τέλος των νοσίων, η βεβαιότητα της αναξιότητας. Μακάρι τέτοιο να είναι και το δικό μας τέλος. Αμήν. Επιθυμείτε ότι και η πτήση από την Αθήνα και τα Ιωάννινα δεν μπόρεσε να έρθει ανάμεσά μας, η επίσημη εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, υφυπουργός Παιδείας και Επισκευμάτων, κυρία Στεφάνου, και γι' αυτό θα χαιρετήσει ως εκπρόσωπο της κυβερνήσεως ο Περιφερειάρχης Σιτήρου, κύριος Δημητρής Μέγα το βάρος, Σεβαστέ μου, Σεβαστιανέ, να σου απευθύνω τον ίστατο χαιρετισμό εκ μέρους της ελληνικής μας κυβερνήσεως. Μέγα το βάρος να σου μιλήσω στον ελληνικό, όχι τον ελληνικό της ασέβειας, αλλά τον ελληνικό του γιου προς τον Πατέρα, τον ελληνικό με τον οποίο απευθυνόμαστε και στο Θεό. Μέγα στο δέμας, μίμησον το ήθος, μέγιστο στην αγωνιστικότητα υπήρξες. Ξεκίνησες από τη Θεσσαλική γη και έφερες μαζί σου τη φλόγα του συμπατριώτη σου Ρήγα Φεραίου και την έφτισες εδώ στην ακριτική μας Ήπειρο για να διακηρύξεις το δίκιο του μίζωνος του απανταχού ελληνισμού. Υπήρξες αυστηρός με την αυστηρότητα που σου έδινε το ήθος, το δικαίωμα που σου έδινε το ήθος. Υπήρξες επικριτικός γιατί έπρεπε να στηρίξεις το δίκιο των αδικημένων, των απανταχού αδικημένων. Και δεν στήριξες μόνο τους αδικημένους της μικρής σου εδώ Μητρόπολης, αλλά τους αδικημένους της μίζωνος Ηπείρου, τους αδικημένους του απανταχού, του μεγίστου ελληνισμού μας. Και αυτό γιατί στα αυτιά σου ηχούνε ακόμα οι τελευταίοι ήχοι της καμπάνας της Αγίας Σοφιάς
της αποφράγωσης ημέρας του Μαΐου του 1453. Και οι χερθοί έγιναν απόϊχοι στο λόγο σου, το δυνατό, τον επικριτικό, τον μίζωνα, τον ωραίο. Και τώρα, μεγάλη ιεράρχη, πού πορεύει? Νιώθω τον πειρασμό να παραφράσω το μεγάλο ύμνοδό της Ορθοδοξίας. Πού πορεύει, Πάτερ? Μη και πάλι αγών τελείται που της Ελλάδος κακή υπάγεις ή να συστηκηθείς της αγωνιζομένης έλυση. Γνωρίζουμε, σεβαστέ μας Πατέρα, ότι ισχούν απελεύσει. Όρισες όμως ως τόπον της τελευταίας σου κατοικίας και δεν είναι τυχαίο την ακριτική, την ιερή γη της Μολύβδος και Πάσχου. Και τι θα στηθείς ακρίτας της Ελληνίδας γης που είχε την τύχη να στηρίξει το αβέβαιο παιδικό σου βήμα, ακρίτας της Ελληνίδας γης που τη στήριξες τόσο από το βέβαιο χριστιανικό σου βήμα. Αιώνια η μνήμη σου, Πατέρα, αιώνια. Ο εκπρόσωπος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, βουλευτής Ιωαννίνων και πρώην υπουργός κ. Σούς. Πολυσέβαστε, μόνο η μεγάλη φωνή του Ομήρου, του Ορφέα ή των Μουσών θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στο ύψιστο εθνικό χρέος που με καλή τη στιγμή αυτή έντονα και επιτακτικά ενώπιον του Θεού και ανθρώπων ως ταπεινός συνεργάτης σου, συναγωνιστής για πολλά χρόνια και μέλος του ποιμνίου σου της Αττικής μας Μητροπόλεως, αλλά και ως βουλευτής της περιοχής μας, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου αυτής, κ. Μητιάδη Έλερ, και σε ένδειξη εναχή του φόρου, τιμής και ψήφης ευγνωμοσύνης για την τεράστια θρησκευτική και εθνική προσφορά σου, με υπέρτατο σεβασμό και βέβαιος κλείνω τον γόνο ενώπιόν σου για την τελευταία φορά, για να λάβω την απαραίτητη για μένα ευχή σου. Ευχή που μας καθοδήγησε όλους όσους είχαμε τη μεγάλη ευτυχία και την τιμή να βρεθούμε κάθε τρόπο κοντά σου και να εμπνευστούμε βαθύτερα από τα θρησκευτικά και εθνικά σου οράματα, αλλά και τους συνεχείς και ακατάπαυστους αγώνες. Ευχή που θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί και να μας κατευθύνει όλους στους δύσκολους, αλλά μεγάλους και ωραίους δρόμους που άνοιξες εσύ ως μέγας ιεράρχης, ως πνευματικός πατέρας και ως εθνικός ηγέτης και αγωνιστής, με προπήγεια την κόρητσά μας και το Δελμινάκι μας και τις δυο επαρχίες, ως άλλος ιεροδομάτης Κοσμάς και ως άλλος Παπαπλέσσας. Σεβασμιότατε, ύμνης της δικαίης ο θάνατος, μάλλον δε πως Κρήτωνα ζωή εκδημία. Ο δικός όμως πρόοδος θάνατος έρχεται σε μια δύσκολη φάση για τα εθνικά μας θέματα, γιατί είναι γνωστό σε όλον τον ελληνισμό, εντός και εκτός του ελληνικού χώρου, ότι παράλληλα προς την θρησκευτική σου πίστη και αφοσίωση ήταν πάντοτε και η πίστη και οι αγώνες σου και τα εθνικά μας ιδεώδη. Η ζωή σου υπήρξε μια εποπτεία εθνικής και θρησκευτικής προσφοράς,
κυνηγιακής αγώνας, ο οποίος άρχισε από την ανεπανάληπτη περίοδο των καθηγητικών μαθημάτων και κηρυγμάτων, όταν όλοι μας κρεμόμασταν στην κυριολεξία μικρή και μεγάλη από τα μεριστάλλαχτα χείλη σου, για να φτάσει στο αποκορύφημα στις μέρες μας ως μεγάλος αλλά κατά πρωτοφανή τρόπο σενός ιεράρχης της Αθητικής και Ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Φινοπόλεως Κογονένης και Κονίζης. Η προσωπικότητά σου σημάδεψε την θρησκευτική και εθνική ιστορία της πατρίδας μας όλο το δεύτερο ήμιση του απερχόμενου αιώνα μας. Οι φιλελεύθερες αρχές σου και ανάγκη να επισημαθούν αυτά αυτή τη στιγμή. Η πίστη σου στα δημοκρατικά ιδανικά και η παθολογική σου αγάπη για την ελευθερία μαζί με τους συνεχούς αγώνες σου σε έφεραν αντιμέτωπο και ανεπιχώρητο με οποιονδήποτε συμβιβασμό. Είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω και σήμερα αυτό το οποίο πάντοτε μας έλεγες. Είμαι έτοιμος, μας έλεγες, για όλες τις συνέπειες. Δεν δικαιούμαι να σιωπήσω και να συμβιβαστώ. Τα ιδανά έγκλημα μας συνδύονες. Η σιωπή, όταν άλλοι στη Βόρειο Ήπειρο σύρονται στις φυλακές και στις εξορίες. Έχω υπέρβατο καθήκον να ενσυχώσω το σφραγμένο λαό της Βορείου Ηπείρου. Είμαι θρησκευτικός τους ηγέτης και το οφείλω κατέληγες. Και το έκανες αυτό πράξη, σεβασμιότατε, και μας δίδαξες όλους πως γίνονται ασυμβίβαστα οι αθλητικοί αγώνες. Και βέβαια, δεν νομίζω τώρα που πολλοί σπέβδουν όψιμα να το ανακηρυχθούν αγωνιστές του βορειοπολιτικού ζητήματος. Ομιλώ τότε που ελάχιστοι τολμούσαμε να αγωνιζόμαστε για την Βόρεια Ήπειρο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ομιλώ τότε που δυστυχώς πολλοί έσπευδαν ανεύθυνα να καταδικάζουν φερ τις απόψεις σου και τους αγώνες σου. Ομιλώ τότε που χτυπούσαν οι καμπάνες στον Μαυρόπουλο για να ακούσουν το Χριστός Ανέστη οι αδελφοί μας στη Βόρειο Ήπειρο και να ελπίζουν. Ομιλώ τότε που το Μονεδοσκέπαστο και η Εκκλησία της Παναγίας είχαν μετατραπεί σε προπήρια του Εθνικού Αγώνα και που θα συνεχίσουν να είναι, αφού το μοναστήρι αυτό διάλεξες για τη μόνιμη κατοικία σου και για να είναι φωτεινός φάρος και ο δικός μας ακριβώς εδώ δίπλα στα σύνορα. Εμπνώ τότε που έτρεχες ακούραστος σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου και στην Αμερική ιδίως για να διεκδικείς δίκαια τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αδελφών μας της Βορείου Ηπείρου. Και ομιλώ τέλος τότε που καταδίκαζες και αξίωνες δυναμικά να πέσουν τα ηλεκτροφόρα και θανατηφόρα σηματοπλέγματα του έσους. Αλλά και τώρα, μετά το 1989-1990 και μετά τις αλλαγές στην Αλβανία, αγωνίστηκες με όλους τους δυνάμεις, ώσπου πριν από ένα χρόνο τη δυναμική σου και ακούραστη εθνική φωνή θέλησε να τραυματίσει και τώρα να διακόψει η δυστυχώς ανίατη ασθενειά σου, κάτι το οποίο σου υποσχόμαστε δεν θα γίνει γιατί είναι πίσω το μεγάλο έργο σου. Σεβασμιότατε, είχες πάντοτε πλήρη και σαφή επίγνωση του προορισμού της ζωής και της αποστολής του ανθρώπου, επιγής. Και κατ' το λόγο αυτό ανέμεινες στο μοιραίο με καρτερικότητα όσοι σε είδαμε τελευταία και σε είδαμε πολύ. Και προσευχή στον ύψιστο, γιατί δυστυχώς το εγνώριζες. Αλλά ευτυχώς πρόλαβες και άφησες την ιερή και μεγάλη παρακαταθήκη σε όλους μας
και δύο στο προσωπικό σου μαχητικό δημιούργημα τα παιδιά της σφαίρα. Υπηρέτησες την πατρίδα αδωνούμενος από πάθος προς το ιδιώδες της ελευθερίας και που πρέπει να αδωνεί και να συνταράσει όλους τους Έλληνες. Τα έργα σου έγιναν γλύκασμος των αγγέλων και θα παραμείνουν των θλιβωμένων η χαρά και η ελπίδα. Η μνήμη σου είναι και θα παραμείνει αιώνια. Ως ταπεινός προσκυνητής με την Θεία Ευλάβεια προς τον παντοδύναμο Θεό σου απευθύνω με ιδιαίτερο σεβασμό και συγκίνηση τον ύφετο χαιρετισμό της τιμής όλων μας που ρένουμε σήμερα το ιερό σου σκύλο με τα δάκρυα και τα άντρη της αγάπης και της ευγνωμοσύνης, της ακριτικής και ιστορικής κόλτσας. Σήμερα, σεβασμιότατε, θλίβεται όλη η Ελλάδα. Είναι μαυροφορμένη όλη η Ήπειρος και σπαράσεται η Βόρειος Ήπειρος. Αιωνία σου η μνήμη, σεβασμιότατε, και το έργο σου θα παραμείνει για μας ως φωτεινό και λαμπρό μετέωρο. Ο Δήμαρχος Κονής. Σεβασμιότατε, ο Θεός θέλησε σήμερα να μας κάνει πιο φτωχούς. Θέλησε να μας ορφανέψει. Σας το λέω από κοντά μας. Καλό παράδοσο, σεβασμιότατε. Θλίψει και μόνο στις καρδιές όλων μας. Η κόριτσα αποχαιρετά το πνευματικό της ηγέτη. Τον εξέχοντα ιεράρχη που με την προσωπικότητά του σφράγισε την ιστορία μας τα τελευταία 30 χρόνια. Η πορεία μας να είστε βέβαιος ότι θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις διδαχές σας. Η απέραντη και ουδή ζωή σε έκανε να αισθανθείς έντονα ότι πρέσβευες αξίες που σπάνια συναντιόνται σήμερα. Μαζί με τον ορθό σας και αναλάβετε τον λόγο. Να δώσαστε για περισσότερη ανθρωπιά, για αγάπη στην κοινωνία. Τη δύναμή σας όμως αυτή αντρούσατε από την εσωτερική σας ηρεμία, το ανεδοτελές του αγώνα σας και προφανώς από την τάση στο Θεό, την αλήθεια, το δίκιο που διακονούσατε με βράβεια και υπευθυνότητα. Καθώς βρισκόμαστε μαζί σας, ξεδιπλωνόταν αρετές που σπάνια συναντώνται, η αγάπη, η συμφώνια, η αυταπάρνηση και η δικαιοσύνη. Το έργο σας στην ακριτική μας επαρχία είναι μεγάλο και αν μάλιστα σεβασμιότατε συγκριθεί με τα δεδομένα της Μητρόπολης, τεράστιο. Ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός είχε την ιδέα και έφτιαξε τον περικαλή ναό του Αγίου Κοσμάτου Ιταλού που μας φιλοξενεί σήμερα. Με προσωπικό του ενδιαφέρον ανακαινίστηκαν τα μοναστήρια. Λειτουργήσε γυροκομείο στην Κόνιστα για την περίθαλψη των άπορων γερόντων. Λειτουργήσαν οικοτροφία που φιλοξενούνται άπορροι μαθητές της επαρχίας και της Βορείου Υπήρου. Ανεδιοργανώθηκε το πνευματικό έργο της Μητρόπολης με την λειτουργία κατοικητικών σχολείων, κατασκηνώσεων και πλήθος πολιτιστικών και πνευματικών παρεμβάσεων. Η προσωπικότητά σας, σεβασμιότατε, έφερε στην Κόνιτσα κληρικούς, καθηγητές και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, οι οποίοι με αυτοθυσία προσέφεραν κοντά σας λειτουργίες και είμαι σίγουρος
ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν το θεάριστο και δημιουργικό τους έργο με τον ίδιο ακούραστο τρόπο. Είσαστε ο άνθρωπος που νεκράστησε το βορειοπηρωτικό ζήτημα, τότε που κανένας δεν μίλαγε τη Βόρειο Ήπειρο. Μόνο ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός, οργώνοντας κυριολεκτικά την Ελλάδα και τον κόσμο, ενημέρωνε και διαμαρτυρόταν για το δράμα των ξεχασμένων Ελλήνων. Οργανώθηκαν, συστημούμαστε όλοι μας, πάμπολες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αλβανία και στη Βόρειο Ήπειρο, χωρίς να ξεχωρίζετε, σεβασμιότατε, Έλληνες ή Αλβανούς, Ορθόδοξους ή Μουσουλμάνους. Σεβασμιότατε, μια επαρχία όπως αυτή της Κόνιτσας, μακριά από τα κέντρα, μόνο ανθρώπους όπως εσείς, μόνο με ανθρώπους όπως εσείς μπορεί να κρατηθεί ζωντανή. Εκεί που η φροντίδα της πολιτείας έλειπε για τον άπορο, τον άστεγο γέροντα, τα φτωχά παιδιά, υπήρχε ο Σεβαστιανός. Σεβασμιότατε, βρίσκονται εδώ σήμερα για να προσκεφτηθούν και να σας αποχαιρετήσουν. Τα παιδιά της επαρχίας μας, που μεγάλωσες και ξεπροβόδησες για να γίνουν φοιτητές και επιστήμονες, με αρχές και αξίες που υπηρετούν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Οι γέροντες και οι γερόντισες της επαρχίας μας, που ζουν ήσυχα και ανθρώπινα τα τελευταία τους χρόνια στο γυροκομείο. Τα βορειοπηρωτόπουλα που βρήκαν στέγη και ζεστασιά στις δύσκολες μέρες που περνούν. Οι βορειοπηρώτες αδελφοί μας που δεν τους ξέχασες ούτε μια στιγμή και δεν έπαψε να μάχεσαι για την ελευθερία της θρησκείας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σεβασμιότατε, σε καιρούς αλεπτούς, έκπτωσης ύφους και αξιών, αναζητά κανείς πρότυπα και εσείς είστε πρότυπο που θα μείνει στη μνήμη μας και θα καθοδηγεί τα βήματά μας. Η επιλογή της τελευταίας κατοικίας στη Μονή Μονεκοσκεπάστου τιμά την επαρχία μας που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσα από τους αγώνες σας και την προσφορά σας, αλλά και δηλώνει ότι θα παραμείνετε ακίνητος φρουρός των ιδεωδών που υπηρετήσατε στη ζωή. Τώρα που οι καιροί απαιτούν από όλους μας, λαό και ηγεσία, πολιτεία και εκκλησία, επαγρύπνηση και σοβαρότητα, αγωνιστικότητα και ήθος, η φωτισμένη μορφή και το απαράμιλο έργο σας, το έργο του αδάμαστου ιεράρχη, αποτελούν για μας παρακαταθήκη. Σε μια Ελλάδα που συνεχώς αλωτριώνεται από τις μικρότητές της, αλλά και φτωχαίνει από τις απουσίες των μεγάλων, είναι αναγκαία η απόδοση ευγνωμοσύνης στα πρόσωπά των και επιβεβλημένος ο αναβαπτισμός στα ακατάρτητα και όνειρα πρότυπά των. Είναι σίγουρο, σεβασμιότατε, ότι η Ιερά Σύνοδος θα αφουγκραστεί τη δική σας επιθυμία, τη δική μας φωνή για συνέχιση του έργου σας, με την ενθρόνηση Μητροπολίτη που γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής μας, που είναι δεμένος με την κοινωνία μας, του αξιοσέβαστο, θα με επιτρέψετε, πατήρ Ανδρέα. Σε μια από τις τελευταίες μας συναντήσεις μου είπατε να αγαπάς τον κόσμο, να αγαπάτε τον κόσμο της ακριτικής Κόνιτσας. Άγιε Πατέρα, την εντολή σου θα ακολουθήσω, θα ακολουθήσουμε. Ώρα καλή στην ενωλιότητα, σεβασμιότατε. Ο Δήμας του Δευθυνακίου. Μακαριστέ, γέροντα. Το Δελφινάκι που μαζί με ολόκληρη την αθλητική επαρχία μας
σε υποδέχθηκε πάνδημο για την ενθρόνησή σου πριν 27 χρόνια, σε αποχαιρετά σήμερα με βαθύτατη οδύνη και σπραγμό ψυχής. Αποχαιρετά όχι μόνο τον πνευματικό του πατέρα, αλλά και τον ηγέτη του υπηρετικού ελληνισμού, που μόνος αυτός θύμιζε στο έθνος ολόκληρο την αλήτρωτη Βόρειο Ήπειρο. Ανίστακτος και ακατάρτητος, απροσκύνητος και αταλάντευτος, μπροστά της μαχητής για τους υπόδουλους αδελφούς μας, ηπειρώτες των ελληνοελληνικών και όχι των ελληνοαλβανικών συνόδων. Όταν εκείνοι που οδήγησαν την πατρίδα μας και το γένος μας στην αίσια την ταπείνωση και το κατάντησαν υποπόδιων των ποδών των Περίσσια και των Γρηγόρων, σιωπούσαν ενόχως. Και τότε μεν σιωπούσαν ενόχως, σήμερα δε φλιαρούν ενόχως, ως όψιμοι Ηπειρωτομάχοι και Μακεδονομάχοι οδήγησαν τα εθνικά μας θέματα στο σημερινό τραγικό αδιέξοδο, στην πολιτική των συμβιβασμών και των εθνικών ταπεινώσεων. Αυτοί, μακαριστέ γέροντα, απουσιάζουν και σήμερα από την πάνδημη ετούτη σύναξη γύρω από το Άγιο Σκήνομά σου. Το γένος ολόκληρο, όπου η γης είναι εδώ, τώρα νοερός και γονικλινός, προσέρχεται. Αλλά και την Γιώργο πίστεως ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι εσκάτων, μέχρι ότου δικαιωθεί. Δικαίωση ζητά το αίμα των χιλιάδων μαρτύρων του βορειοϋπειρωτικού αγώνα. Απουσιάζουν οι ρυψάσπηλες, ο πολιτικαρισμός και η αρχαιότητα, οι επικίνδυνοι που αποσυναίσθηση προφανώς της δικής τους ενοχής είπαν οι αντίστακτοι συκοφάντες εσένα επικίνδυνο, γιατί τους υπενθύμιζες το συνεχώς λησμονημένο χρέος τους προς τον χυμαζόμενο βορειοϋπειρωτικό ελληνισμό. Σε ήθελα συμβιβασμένο και συνένοχο στην ενοχή τους. Να κάνεις πολιτική. Συ, ο αφιερωμένος με το δαυρό του Παπαπλέσσα και του Γερμανού Καραβακέλη, πάντοτε ψηλά, οδηγό και φλάβρο της μεγάλης ιδέας του, που δεν ήταν άλλη από την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου. Και όταν είδα ότι μένεις ακατάβλητος και απροσκύνητος, τότε σε πολέμησαν με τη σιωπή, σε αγνόησαν οι ανύπαρκτοι, οι απόντες, οι πλάσαντες τα ερήπια. Για να θυμηθώ μια φράση του Παπαδιαμάντη για τους γρεκύλους της σήμερα, δηλαδή της εποχής του, και δυστυχώς όχι μόνο γιατί ισχύει και για σήμερα. Ο Δήμαρχος Δελβινακίου, αλλά και ο Σέλη Ηπειρώτης, ως ο τελευταίος στρατιώτης, συστρατευμένος στους ωραίους οργώνες, συναθλητής για 20 και πάνω χρόνια, έκανα πάντοτε υπακοή, όπως ο μοναχός στο γέροντά του. Και η συνέστηση αυτή, μακαριστεύουν γέροντα, να είσαι βέβαιος ότι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ
τα πνευματικά σου παιδιά, ότι θα κάνουμε πάντοτε υπακοή στην πνευματική σου παρακαταθήκη για μια ενιαία και ελεύθερη Ήπειρο. Εκπρόσωπος του Πασίβα. Σεβασμιότατε, Άγιε Θεού Πόλεως του Ανέντης και Κονήθης, Κύριε Σεβασιανέ, κατά τον ενθρονιστήριο λόγο σου της 29ης Ιουνίου του 1967 ετώνησες. Στρέφεται ο νους σου προς τους αλυτρώτους αδελφούς μας της Βόρειου Υπήρου, που στενάζοντας υπό των ζυγών της πικράς δουλειάς, για να διαβεβαιώσουμε ότι όχι μόνο με προσευχέμαστε τους συνοδεύσεις σου, καθημερινώς, αλλά και πάνω το δυνατόν θα πράξουμε να προσδιοριστούν των δεσμών της Ρωμαίας και συντόμως να επανέλθουν εις τους όρμους της Μητρός Ελλάδος. Συνεπείς, στην πρώτη σου αυτήν διακήρυξη, οι γονείς της όντως με όλα σου τα δυνάμεις δια την ανακίνηση, προβολή και προώθηση προς δικαία λύση του χρονίζοντος βοηθολογικού κλιμάτος. Παρηγορούμενης πως είναι η δύναμη του εκτοσύνητης, το δράμα των βοηθειωτών προσπαθούν πάση θυσία να απαλύνει σε τον πόνο του. Ανεδείχθης έτσι ανάξως των προκατών σου εθνόη αποστόλων και μαρτύρων και ιεραρχών του ζωήν υπήρου. Δεξαρή τέρνη, πως μάει του του Ετωγού, ιεραρχών του πόλεως Σοφιανού και Βασιλείου, καθώς και του μάρτυρος κορυσάς φωτή. Παραλύτως λοιπόν, προς το καθαρούς ποιματικών έργων, αναπεκρίθης και στην ιστορική και στην αρχική ιδιότητά σου ως έξαρχος πάσης Βορείου Υπήρους. Αυτή την ιδιότητα επιτραπήτωνε να τονίσω κατά την ιερότητά την αυτή στιγμή ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοπαιρωτικού Αγώνους. Αντλών πάντοτε άνωθεν την δύναμη κατέστησε ο κατεξοχήν ευνευστής και προτεργάτης του πεσημοτάτου και εξελίξει ακόμη βρισκομένου τρίτου βορειοπαιρωτικού αγώνος μετά τον αυτονομιακό του 14 και των σχολικών του 1934-35. Σημαντική σταθμή και νέα αφιτηρία εντονοτέρων υπερόπων αγώνων ή το ενίδευση της πνευματικής κοινωνικής ενώσεως βορειοπαιρωτικού αγώνος σφαίρα 1982, η οποία με το αγνό νεανικών και εθνικοθρησκευτικών σύγχρονης του συμπαρίσαν τον Θεό συνεχώς, καθώς και του Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοπαιρωτικού Αγώνος Πασιβά, με τον οποίο αγκάλαζες εις τον αγώνα όλους τους Έλληνας. Κορυφαίες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως σου Πασιβά και Σφαίρα είναι τα δύο πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια πολίτης 1987 και 1990. Η έκδοση των πρακτικών του μαζί με τα 15 περίπου βιβλία του περί την εσταυρωμένη Βόρειο Ήπειρο αποτελούν αξιολόγους πηγάς δια το εθνικό αυτό θέμα. Σήμερα, σεβασμιότατε, μας προσέρχεται και ένα ακόμα μνημείο, τη διαθήκη σου. Μνημείο το οποίο είναι και υπόδειγμα κάθε δόσπιση του επικοινωμένου για διαθήκη. Η ασθένειά σου ανέκουσε και την πραγμάτωση πριν του προγραμματισμένου συνεδρίου. Είναι την ιδιαία εφημερή σου εμπνευστικό βήμα εκδεδομένη από το 1988 στις 22.000 περίπου φύλλα μεταδίδει τα μηνύματα και εκτός Ελλάδος. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας αντιμετώπισες με αποφασιστικότητα, διορατικότητα και αυτοθυσία και τα νέα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήματα όπως οικονομικά, πνευματικά και λατρευτικά τόσο στη Μητρόπολη σου και την λοιπή Ελλάδα με την πλημμυρίδα των 100.000 πενωμένων προσφύγων, ομογενών και αλλανών όσο και σε αυτή την Βόρειο Ήπειρο. Αξιοπρόσεκτη δια το μέλλον της πολιτεωτικού είναι και οι υποθήκες σου. Μόλις προσφάτως μας παρήγγειλες από το πεβάλι του πόνου, εγώ δύο πράγματα ζητώ. Να βγουν από τη φυλακή έξω της ομονίας και να συνεχιστεί ο δρόμος
που ανοίξαμε για την λύση του εθνικού θέματος του πολιτιωτικού. Εις πάντας λέμε εμάς τους επιγενωμένους εν απόκειται να ανταποκριθόμενοι στα σανωσέρα εκκλήσεις εις την ταπεινότητά μου ως και ως πνευματικού τέκνους όπου 40 ετίας ξεβασμιότατε αυτήν την ιερά στιγμή δεν απομένει παρά να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ ανθών επίσης σας και να παρακαλέσω αν και είναι ευδόητο να δέεσαι και εμπεριμών ενώπιον του δικαιοκρίτου και ήμου από τον οποίο ασφαλώς εκέρδισες ήδη επαξίωσον τη δικαιοσύνη στέφανο. Σεβασμιότατη και λοιπόν σεβάσμιον ιερατείων τεθειμένη ανθρωπίνωση και υβρύτερη αδελφή του προκατοικημένου μεγάλου μας νεκρού, κύριοι εκπρόσωποι της πολιτείας, συμμαχητέοι και φίλοι του καλού αγώνους του, αποδίδοντες στην τετριμένη των τελευταίων μας παγών, ας αρθούμεν εις το ύψος των προεπεριστάσεων, να κρατήσουμε με ειδική την περηφάνεια και χριστιανική εις αεσαΐ ενωπιών μας άσβαστον το ευλογημένο πρότυπο της επιγείου ζωής του, ζωής εις τα ίσχυ του Κυρίου μας, καθώς και το μέγα και προσκυνές του Κυφόρου νεύρου του, ως βάσταμον παρηγορίας και τη λαπτή φάρων δια την περαιτέρω πραγμάτωση των προσδοκιών και του προσουμένου κοινού μετά των αδερφών μας βοηθυρωτών και του Αγίου Τόνου. Τότε θα δυνηθούμε να αναφωνήσουμε και εμείς επί του αγγλικού τάφου του τη συγκρονιστική νεκή μνημονών της κάθε νομιλία και η μόνη ως Ήπειρος Ανέστη στο με καλός αιωνία σου η μνήμη η γέννηση μας θεμασμιότατε καλή αντάμωση εν θα η δίκη αναπάρουνε. Ο εκπρόσωπος της Φέρνης. Ο σημειοφόρος έπεσε, οπημένος ως κλάδο πατροπροσβάσης πνευματικής και εθνικής αφυπνίσεως του χωριπηρωτικού ελληνισμού, ο απρίτας με το ποιματικό χρέος και το ιερατικό ήθος έθεσε τη μάχη με το αδυσόπιτο. Και εμείς, τα παιδιά του, τη Σέβα, θεθούμε και γονατίζουμε μπροστά στη γενναία ψυχή του πατέρα, μαζί με όμως εκείνους που πίστεψε ως το μεγάλο όραμα του αγώνα του. Την ώρα του τι κρίνουμε ευλαβικά το γόνι μπροστά στο σεπτό σου σκύλωμα για τις θυσίες, την αγωνία της αδερφής, τον πόνο και τα δάκρυα με τα οποία πότισε στο μακρύ μονοπάτι του αγώνα για την Βόρεια Ήπειρο. Η ερώτητα της στιγμής δεν επιτρέπει φερτές κοινοτυπίες. Σου υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε ενωμένοι και δυνατοί τον αγώνα μέχρι την πλήρη δικαίωση του βορειοποιητικού ελληνισμού, έναν αγώνα που εσύ πατέρα άρχισες και για μας έγινε μάθημα και σκοπός ζωής. Είμαστε βέβαιοι πως από τους πάγκους ουρανούς πια θα μας οδηγείς και θα κατευθύνεις τα βήματά μας όπως και πάντα μέχρι τη μέρα του λιτρωμού, μέχρι τη μέρα που το όνειρό σου και όνειρό μας για το ποθούμενο στη Βόρεια Ήπειρο θα γίνει πραγματικότητα. Και αιωνία σου η μνήμη πατέρα και αρχηγέ μας. Ο εκπρόσωπος της ΚΕΦΑ και στη συνέχεια της νεολαίας της Ομόνοιας. Σεβασμιότατε αγωνιστή, τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκες. Ο στέφανος της δικαιοσύνης στεφανώνει σήμερα εις ευχή στο Ρώσο, άξιος από την ενθρόνηση μέχρι το τέλος. Στο μεγάλο ταξίδι που πορεύεις, σε προπέμπει ο Χριστεπώνυμον Ύμνιος που τόσο συγγράψε και σε συνοδεύει το βουβό γεμάτο από απογοήτευση ποτάμι των σκλάβων αδελφών της Βορείου Ιππείρου που τόσο αγάπησες για τους οποίους κατανάλωσες και την τελευταία ηχμάδα σου. Φλογερέ ιεράτη, ερωματιστή, αγωνιστή, ποια λόγια τάχα μπορούν να σταθούν ικανά την ώρα του πόνου τα συναισθήματα όλων μας για τη μεγάλη απώλεια. Η Κεντρική Επιτροπή Βορειοκρητικού Αγώνους καταθέτει αυτό το δάφνο στεφάνι
εις ένδειξη αναγνώρισης του πολύ σημαντικού έργου σου. Υποσχόμεθα να διατηρήσουμε χαραγμένη στη μνήμη μας τη μορφή του ιεράρχη και αγωνιστή. Αιωνία σου η μνήμη, σεβασμιότατε πατέρα αγωνιστή. Είναι εδώ ο εκπρόσωπος της Νεολαίας της Ομονίας. Σεβαστέ πατέρα, με αδάστακτο πόνο, την νέη της Βορείου Πύρου, την νέη που τόσο αγάπησες και κατοδήγησες στα εθνικά μας θέματα, στέκονται όρθιοι μπροστά σου και σου υπόσχονται πως θα συνεχίσουν τον δρόμο που εσύ άνοιξες. Η προσφορά σου δεν χωρά σε λόγια. Μας δίδαξες πως γίνονται ελεύθεροι οι άνθρωποι. Μας δίδαξες πως γίνονται περήφανοι οι Έλληνες. Ο σύγχρονος αγώνας του Βορείου Πυρουσκού δεν τελείωσε με τον Σεβαστιανό. Με τον Σεβαστιανό άρχισε. Αντίο, πατέρα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός βέβαια ανθρώπων που θέλουν να μιλήσουν. Αυτό είναι πρακτικός αδύνατος εκείνη. Νομίζω ότι κατά βάση τα αισθήματά μας είναι κοινά. Ήδη και από τους στενούς συνεργάτες κανένας μας δεν πρόκειται να στείλει πιο κουβέντες. Αφήνουμε να λαλήσει περισσότερο η καρδιά παρά ο λόγος. Θα κλείσουμε με ένα ψήφισμα αντιπροσωπευτικό του πλήθους των ψηφισμάτων που πήραμε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας, το οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατο του Σεβαστιανού Μητροπολίτη Πλήνου Πόλος, Κογονιονής και Κονίτσης, κυρίου Σεβαστιανού και συνήθισε έκπληκτη συνεδρίαση και έχει ως εξής. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, διερμηνεύοντας το πόνο και το πένθος όλου του λαού της πόλης. Απεφάσισε, πρώτον, χειρίσει τριήμερο πένθος στην πόλη. Δεύτερον, να γίνει μεσίστια η έφραση της σημαίας όλων των υπηρεσιών της πόλης και των οικειών. Να μην λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, τα σχολεία και τα καταστήματα της πόλης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της ευθύς ορού από την είσοδο της πόλης μέχρι την εκκλησία του Αγίου Κοσμά. Κηρύσει αργία την Τετάρτη 14/12/1994, ημέρα κηδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη. Πέμπτον, να ονομαστεί οδός από παλαιό Δημαρχείο μέχρι την Μητρόπολη σε οδό Μητροπολίτη Κονίτσα Σεβαστιανού. Έκτον, εις μνήμη του εκλειπώντος Ποιμενάρχου να δωρήσει το ποσό των 1.000.000 δραχμών στο Εκκλησιαστικό Χειροκομείο της Μητρόπολης. Έβδομον, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να υποδεχτεί τις ευθύς ορός στην είσοδο της πόλης και να παραστεί σε όλη την τελετή. Όχι, να φιλοτεχνηθεί προτομή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη με τη συνδρομή του Δήμου και συνεισφορά φορέων και πολιτών που θα επιθυμούσαν. Ένατον, ο κύριος Δήμαρχος να καταθέσει δάχτυλο στεφάνι και να εκφωνήσει επικίνδυο και δέκατον, το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τύπο. Παράλληλα, θα αναφέρω αντιπροσωπευτικά τηλεγραφήματα τα οποία απεστάλησαν και συλληπιτήρια από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Χρήστο Σαρτζεντάκη, τον υπουργό εξωτερικών κύριο Κάρολο Παπούλια, τον υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό κύριο Αντώνιο Λιβάνη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κύριο Λιντιάδη Εύερ, βουλευτές όπως επίσης δημάρχους, χαρακτηριστικά από τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος εκπροσωπείται από την αντιδήμαρχο κυρία Κατερίνη Δασκαλάκη, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκπροσωπείται από σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο Αρταίων κτλ. Η 8η Ιεραρχία, αντί Στεφάνου, απεφάσισε να καταθέσει ένα χρηματικό ποσό για την ενίσχυση του έργου του Μυροκομείου. Παράλληλα, η Πριτανία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κόνιτσας, ο Σύλλογος Καθηγητών Γυμνασίου και Λυκείου Κόνιτσας, ο Σύλλογος Εθνικής Αντίστασης, ΕΔΕΑ ΕΔΕΣ, η Ένωση Επαρχίας Δερβίνου, η Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών, η Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, ο Σύνδεσμος Κογονησίου Πορείου Υπήρου, ο Σύλλογος Βορειοπυρωτών Βοστόνης, η Πανεπυρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η ΟΝΕΔ, ο Βορειοπυρωτικός Σύλλογος Φλωρίνης, η Γονέα Ένωση στη Χριστιανική Αγωγή, η Κύριε Μηνίδων, Επιμελητήριο Σερών,
ο σύνδεσμος υπηρετών ζωγράφου, το 10ο Λύκειο Καστοριάς, η αδελφότητα υπηρετών Στουτγάρδης, η Ένωση Χειμαρδιωτών, ο Σύλλογος Βλάχων Νομούσερων, η Πολιτική Άνοιξη, ο Σύλλογος, η Πανελλήνιος Ένωσης Θεολόγων, η Διοικούσα Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων Ομίου Ελλήνων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός Κύπρου, η Ανατάλληση Νομοσπονδία Πολυτέχνων, ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμήνης και ένα πλήθος άλλων που νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τα αναφέρουμε. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο κάθε ένας μας ασφαλώς θα ήθελε κάτι να καταθέσει, είτε σαν στεφάνι, είτε σαν λόγο. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει. Ας ψάχνουμε για τελευταία φορά το αιωνία ειρήνη και με μυστικό τρόπο ο καθένας από μέσα του, ας συνεισφέρει τη μνήμη του μακαριστού ιεράρχου μας, ό,τι έχει η ψυχή του. Του Μητροπολίτη με συνοδεία φιλαρμονικής και τιμητικών στρατιωτικών αιγημάτων, ακολουθούμενη από το σύνολο του κόσμου, μεταφέρθηκε στη Μονή Μολυδοσκεπάστου, όπου ετάφη σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του Σεβαστιανού.